Διπλή παγίδα έστεισαν οι αστυνομικοί τη δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου σε δύο νεαρέ Βουλγάρε που είχαν εγκατασταθεί σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο τη πόλη, κρύβοντα ένα βαρύ μυστικό. Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του δωματίου των δύο γυναικών ηλικία 20 και 31 ετών και πέρασαν μέσα με ευκολία. Όταν όμω ξεκαθάρισαν τι προθέσει του και άρχισε ο έλεγχο στο χώρο του δωματίου, τα πράγματα άλλαξαν. Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο σακούλε σκουπιδιών γεμάτε με πάνω από 13 κιλά καναβή οι αθεόφοβε βουλγάρες που χρησιμοποιούσαν το δωμάτιο του ξενοδοχείου ω ορμητήριο για να διακινούν ποσότητες χασί στο κέντρο τη πόλη, ξανύχτηκαν κρύβοντα το δωμάτιο ούτε λίγο ούτε πολύ ένα ολόκληρο φορτίο ναρκωτικών. Η θηλυκή συμμορία συνελήφθη όσο αναζητούνται οι συνεργοί και καθοδηγητέ των δύο γυναικών, ενώ μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη. Την ίδια ώρα στα Χανιάνδρες άνδρε τη δίωξη ναρκωτικών ξετρύπωναν μέσα σε δασική έκταση μία μήνυ φοιτεία, αλλά με σωδιά ρεκόρ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 15 δενδρύλια θεριά με ύψο έω 3 μέτρα, ενώ άλλα τόσα ήταν ήδη κομμένα και απλωμένα πάνω στα κλαδιά των δέντρων, σε δύο σημεία μέσα στη δασική έκταση που είχαν μετατραπεί σε αποξηραντήρια. Κατασχέθηκαν 10 κιλά και 220 γραμμάρια κάναβη, καθώ και ζυγαριά ακριβία, καθώ όπω φαίνεται το χασί περνούσε. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Η φοιτεία δεν ήταν όμω ορφανή, καθώ οι αστυνομικοί είχαν ήδη συγκεντρώσει στοιχεία για 30χρονο κάτοικο τη ευρύτερη περιοχή, ο οποίο επόπτευε και καλλιεργούσε τα δεδρύλια. Ο 30χρονο συνελήφθη από του αστυνομικού και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.